Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ σήμερα. Να ευχηθώ σε όλους σας καλό μήνα, παρότι έχουμε ήδη προχωρήσει 2-3 μέρες. Καλή Παναγιά να έχουμε, όπως λένε, καλό 15 Αύγουστο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Καραβασίλη, προκειμένου να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα ξεκινήσω λέγοντας 2-3 πράγματα εγώ, αμέσως μετά ο Γιάννης ο Καραβασίλης και αμέσως μετά είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε αν έχετε κάποια ερώτηση ή κάτι άλλο. Το 2019, υπηρετώντας μετά τις εκλογές την νομοθεσία η οποία υπήρχε και πρόβλεπε την απλή αναλογική και είχε μια φιλοσοφία συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ παρατάξεων, συμπράξαμε με την παράταξη του Γιάννη του Καραβασίλη στα πλαίσια του νόμου της απλής αναλογικής με ό,τι προβλεπότανε και με ό,τι στοιχεία έπρεπε να γίνουν προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την κυβερνησιμότητα στο Δήμο Ορδέας, καθώς κανείς δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία παρά την εκλογή στην δεύτερη Κυριακή της παράταξής μας της Ενωμένης Ορδέας. Πορευθήκαμε 4 χρόνια στην προσπάθεια αυτή με γνώμονα πάντα την ειλικρίνεια, το σεβασμό στις επιλογές που έπρεπε να γίνουν για το καλό του τόπου, για το καλό των πολιτών, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον που θυμίζω προέκυψε από κινητοποίηση, προέκυψε η δύσκολη περίοδος περίπου 2 χρόνων με τον κορονοϊό, με μια σειρά προβλήματα που επίσης προστέθηκαν και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ή να ανακατευθύνουμε προτεραιότητες και δεδομένα. Αυτή λοιπόν η συνεργασία ήταν πάντοτε ειλικρινής, ήταν μέσα στα πλαίσια της κατανόησης, ήταν μανιδιοτέλεια καθώς ο Γιάννης ο Καραβασίλης ως πρόσωπο, παρότι επικεφαλής παράδειξης, ουδέποτε ζήτησε ή πήρε κάποια θέση σε σχέση με την διοίκηση του Δήμου, αλλά πάντα ήταν ένας άνθρωπος που με τη γνώμη του, με τις θέσεις του, με τις τοποθετήσεις του, στήριζε την κοινή προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί. Καταφέραμε και αφήσαμε στην άκρη τις όποιες διαφορές μας, υπήρχαν και στην προεκλογική περίοδο και ενώσαμε δυνάμεις πιστεύοντας ότι τα κόμματα και τα χρώματα είναι έξω από την αυτοδιοίκηση. Τα κόμματα τα χαρίζουμε σε αυτούς που πρέπει να τα έχουν, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ακυδεμόνευτη και ακουμάτιστη. Με τα χρώματα βάφουμε τις πλατείες μας και τα πάρκα μας προκειμένου να δώσουμε χρώματα στην πόλη. Στα πλαίσια της εκ νέου υποψηφιότητας που ανακοίνωσα πριν από 15 περίπου μέρες, έκανε ένα κάλεσμα σε πολίτες, συλλογικότητες και φορείς προκειμένου να συμπορευθούμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια για την επόμενη μέρα στο Δήμο Ορδέας. Στην προσπάθεια αυτή ο Γιάννης ο Καραβασίλης, μετά από συζητήσεις που κάναμε, ανταποκρίνεται θετικά και σήμερα ανακοινώνουμε ουσιαστικά την κοινή μας συμπόρευση σε αυτή την προσπάθεια στο ψηφοδέλτιό μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά και για αυτό το ταξίδι που κάναμε 4 χρόνια μαζί, κυρίως όμως για την αποφασιστικότητα, τη γενναιότητα και την ειλικρινή σχέση που είχαμε και θα έχουμε, έτσι ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ενότητας, παραμερίζοντας το εγώ και προτάσσοντας το εμείς. Τον καλωσορίζω και εύχομαι καλή επιτυχία στην κοινή προσπάθεια που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας της θρησκείας, της Παναγιάς. Εύχομαι υγεία σε όλους και η βοήθειά τους σε όλη την κοινωνία. Είμαστε εδώ να ξεκαθαρίσουμε παρόντες και μπροστά σας και στην κοινωνία όλα τα θέματα που αφορούν την συνεργασία και γενικότερα την πορεία μας στο Δήμο Ορδέας. Ο χώρος της αυτοδιοίκησης είναι ένας κοινωνικός χώρος, χώρος συνεργασιών και συγκλήσεων. Στη διαδρομή μου στους κοινωνικούς χώρους, συνδικάτα κτλ. Είχα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό και κάναμε πράξη τις συνεργασίες. Σε κάθε περίπτωση, παντού μας συνοδεύει, αγαπητοί φίλοι, ο χαρακτήρας μας, η ιδεολογία μας και η παιδεία μας, για την οποία είμαστε περήφανοι. Στις εκλογές του 2019, τολμήσαμε και συγκροτήσαμε σε δύσκολες και άκρως αρνητικές συνθήκες ένα ανεξάρτητο συνδυασμό, το λεγόμενο «Μπροστά για την Ορδέα», που δεν ήταν καθόλου τυχαίος ο τίτλος. Ένα συνδυασμός ανεξάρτητος, με περίπου 20 υποψηφιότητες από το χώρο της κεντροδεξιάς και περίπου 25 από το χώρο της κεντροαριστεράς.
Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη μεγάλη τιμή που με κάνανε και δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω. Οι πολίτες επέλεξαν τον Παναγιώτη Πλακετά για δήμαρχο της πόλης, για δήμαρχο του Δήμου Εορδαίας. Το κατανοήσαμε και πήγαμε βήματα μπροστά. Ο νόμος της αυτοδιοίκησης του 2019 της απλής αναλογικής προέβλεπε συνεργασίες. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε διάθεση άλλων για συνεργασία, πήραμε τη μεγάλη απόφαση και ευθύνη να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου μας με το συνδυασμό του Δημάρχου Παναγιώτη Πλακετά. Στη συνεργασία μας αυτή δεν ζητήσαμε απολύτως τίποτε, όπως είπε και ο Δήμαρχος και το γνωρίζουν οι πάντες, και προσωπικά δεν διεκδίκησα καμία θέση. Η συνεργασία μας ήταν σε προγραμματική βάση για το καλό του τόπου μας. Κοντά στα 4 χρόνια τώρα, δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό με συχνή παρουσία, με λόγο, με θέσεις, με προτάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε λοιπόν από τη σελίδα του Δήμου για του Λόγου του Αληθές. Επικοδομητική παρουσία μας. Εξασφαλίσαμε με μία ασφάλεια στις αποφάσεις, μία πλειοψηφία για να κυβερνηθεί ο Δήμος με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, χωρίς άγχος, χωρίς κόπλες, χωρίς μικρότητες. Ο αγώνας μας ενάντια στην βία, η απολιγνητοποίηση και τα δεινά που φέρνει στην περιοχή μας ήταν συνεχής. Δώσαμε στην παρουσία μας παντού και δικαιωθήκαμε για τις θέσεις μας στο να λειτουργήσουν οι θερμικές μονάδες προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη, ζωή, εργασία στον τόπο μας και φθηνή ενέργεια. Η τηλεθέρμανση, η συχνή τροφοδοσία δεν ήταν κάτι το αυτονόητο. Δώσαμε αγώνα, κάναμε έξυπνες κινήσεις με ηλεκτρολέβηστες και τη σύνδεση με την Πτολεμαΐδα 5, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο στη χώρα και στην περιοχή, για το οποίο παίξαμε αποφασιστικό ρόλο ως μέλος της διοίκησης της ΔΕΗ. Από όπου περάσαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δώσαμε ένα σημαντικό έργο, αφήσαμε ένα σημαντικό έργο, γιατί έτσι μάθαμε, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας μας, γιατί έτσι πορευόμαστε στη ζωή μας. Έτσι και τώρα λοιπόν, παίρνουμε τη μεγάλη ευθύνη για να συνεχίσουμε αυτό που δημιουργήσαμε εδώ και 4 χρόνια, αυτό που χτίσαμε με έντιμη ανιδιοτελή συνεργασία για το καλό του τόπου μας και μόνο. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι ή πολίτες της περιοχής, οι συνεργασίες είναι μια δύσκολη υπόθεση. Πρέπει να την πιστεύεις, να την έχεις ως συλλογικό πνεύμα, να την έχεις ως χαρακτήρα. Όλοι μας κατά καιρούς και τώρα προεκλογικά θα ακούσετε ότι μιλάνε για κομμάτιστο ανεξάρτητο συνδυασμό, αλλά σπέβδουν να πάρουν το χρήσμα από το κόμμα τους. Δεν αλλάζουμε ιδεολογία, ούτε σκέψεις, ούτε χαρακτήρες. Άλλωστε είμαστε γνωστοί στην κοινωνία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια έντιμη συνεργασία για το καλό της περιοχής. Άλλωστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι πολίτες, η κοινωνία μας έχει ξεπεράσει. Ζητάει ευρύτερες συνεργασίες και συγκλήσεις. Αυτό πάμε να κάνουμε με διαφάνεια, με ειλικρίνεια, με εντιμότητα, με ήθος, με προγραμματικό λόγο για το καλό του τόπου μας. Η δεύτερη τετραετία, αφού στην πρώτη τετραετία βάλαμε να πούμε τα λιθαράκια για να χτίσουμε περαιτέρω κάτι καλύτερο για τον τόπο μας, θεωρώ ότι η δεύτερη τετραετία πρέπει να είναι πιο τολμηρή και πιο αποφασιστική. Και θα πω δύο συγκεκριμένα ζητήματα από τα πολλά. Στον τομέα της ανάπτυξης των κοινωνικών δομών στον Δήμο Εορδαίας, γιατί οι δημότες περνούν δύσκολα, βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση στο σήμερα. Στον τομέα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης του χώρου της ΑΕΒΑΛ για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη συγκράτηση των νέων στην περιοχή, γιατί έχουμε μεγάλη φυγή. Το σήμερα στο Δήμο Εορδαίας δεν είναι ευχάριστο. Τίνουμε να γίνουμε ένας Δήμος συνταξιούχων. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε, να τολμήσουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη για τη συγκράτηση των νέων, για να έχει μέλλον ο δεύτερος Δήμος στην Δυτική Μακεδονία. Αυτό επιβάλλεται να γίνει με συνεργασίες, με αγωνιστικότητα, με προγραμματικό λόγο για το αύριο στο Δήμο Εορδαίας. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ερώτηση.
τον Γιάννη τον Καραβασίλη και τα μέλη του συνδυασμού μπροστά για την ΕΟΔΕΑ που συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν να ξεκινήσουν ανακοινώσεις με υποψηφίους και υποψηφίες δημοτικές συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους και εκεί θα γίνει και ανακοίνωση ονομάτων έτσι ώστε να έχετε την πλήρη ενημέρωση σε χρόνο κατάλληλο που γνωρίζετε ότι υπάρχει μια διαδικασία για αυτό, περιμένοντας όμως και όλες τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που προβλέπονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Ταυτόχρονα θα υπάρξουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και ανακοινώσεις που θα αφορούν τις κοινότητες του Δήμου Ορδέας, τα ψηφοδέλτια δηλαδή που θα συγκροτούν και θα συμπληρώνουν το συνδυασμό μας με ενενεργεία και άλλους ανθρώπους προέδρους στα ψηφοδέλτια της ΕΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πότε να μενεθεί.